Λοιπόν, στην πρώτη είδηση, με πρώτο καλεσμένο της νέας χρονιάς, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο. Καλημέρα σας, κύριε Τζανακόπουλε, καλή χρονιά. Και πολύ καλή σας. Καλή σας μέρα, καλή χρονιά. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Κύριε Τζανακόπουλο, όμως μπήκαμε με εθνικά θέματα, έτσι. Με το άσυλο, υπάρχει αυτή η ένταση με την Τουρκία. Ωστόσο, επικριθήκατε πολύ σκληρά και από την αντιπολίτευση σχετικά με αυτή την απόφασή σας να σπεύσετε, να αιτηθείτε ακύρωσης της απόφασης της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Ασύλου που έδωσε το άσυλο σε έναν εκ των 8 πραξικοπηματιών στρατιωτικών. Γιατί το κάνετε, κύριε Τζανακόπουλε, αυτό? Θα σας πω το εξής. Έχουν ακουστεί πάρα πολλές ανακρίβειες σε σχέση με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Έχουν γίνει συγκρίσεις οι οποίες είναι ανίκαιες. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά όλες αυτές τις μέρες και γι' αυτό το λόγο πρέπει κάποια πράγματα να μπουν σιγά σιγά στη θέση τους. Το πρώτο πράγμα το οποίο οφείλουμε να πούμε είναι ότι το ζήτημα της επιστροφής των 8 αξιωματικών, Τούρκων αξιωματικών στην Τουρκία έχει κλείσει μετά την σχετική απόφαση του Αρείου Πάγου που απαγόρευσε την έκδοσή τους μετά από σχετικό αίτημα της τουρκικής κυβέρνησης. Ο λόγος για τον οποίο απαγορεύτηκε η έκδοση των 8 είχε να κάνει με τις επιφυλάξεις τις οποίες εξέφρασε ο Άριος Πάγος σε σχέση με την τήρηση της αρχής της δίκαιης δίκης στη γείτονα μεταξύ άλλων. Επομένως, το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να ξεκαθαριστεί με απόλυτη σαφήνεια είναι ότι με βάση ακριβώς σε αυτή την απόφαση της δικαιοσύνης έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο της επιστροφής των 8 στην Τουρκία. Το ζήτημα του ασύλου είναι μια διαφορετική υπόθεση. Δηλαδή, οι 8 έχουν καταθέσει αίτηση για να υπαχθούν στο καθεστώς προσφυγικής προστασίας. Το αν και κατά πόσο αυτό θα γίνει, θα περάσει μέσα από τα στάδια, τα προβλεπόμενα εκ του νόμου στάδια, που είναι η απόφαση των πρωτοβάθμιων επιτροπών, οι οποίες στο βαθμό που γνωρίζω έχουν απορρίψει τα σχετικά αιτήματα με συγκεκριμένη αιτιολογία. Στη συνέχεια υπάρχουν οι προσφυγές στις δευτεροβάθμιες επιτροπές, οι οποίες παρά το γεγονός ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει πει ότι έχουν ιονί δικαιοδοτικό χαρακτήρα, δεν είναι με τη στενή έννοια, δεν ανήκουν με τη στενή έννοια στην δικαιοσύνη. Επομένως, κύριε Υπουργέ, για να είναι ξεκάθαρο και σε όσους δεν το γνωρίζουν, είναι δύο διαφορετικές διαδικασίες λήψης απόφασης επί του ασύλου, του ενδεχόμενου της έκδοσης. Είναι, υπάρχει ένα ζήτημα. Το ένα είναι το νομικό που η δικαιοσύνη τελεσιδίκως μέσω του Αρείου Πάγου αποφάσισε να μην εκδοθούν. Και τα δύο είναι νομικά. Μάλιστα. Και το ζήτημα της έκδοσης έχει να κάνει με το αίτημα της τουρκικής κυβέρνησης προς τις ελληνικές αρχές να εκδοθούν οι συγκεκριμένοι 8 για να δικαστούν στην Τουρκία. Mm-hmm. Αυτό το ζήτημα έχει κλείσει, έχει ολοκληρωθεί. Ο Άριος Πάγος έχει αποφασίσει ότι δεν επιτρέπει την έκδοσή τους στη γείτονα καθώς θεωρεί ότι μάλλον έχει επιφυλάξεις ως προς το αν και κατά πόσο θα τηρηθούν όλες οι αρχές της δίκαιης δίκης. Αυτό πρέπει να γίνει πάρα πολύ σαφές ότι έχει ολοκληρωθεί ως νομική διαδικασία. Επομένως, δεν επίκειται ούτε επιτρέπεται η έκδοση των 8 ανεξαρτήτως της έκβασης των αιτήσεων ασύλου τους. Το άσυλο είναι μια διαφορετική υπόθεση. Και οφείλω να σας πω το εξής, ότι επειδή πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, πάρα πολύ σαφείς και πάρα πολύ ακριβείς ως προς τα ζητήματα αυτά. Έχουμε αυτή τη στιγμή την Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ασύλου, η οποία αποφάσισε αντίθετα με την Πρωτοβάθμια Επιτροπή να χορηγήσει άσυλο σε έναν από τους 7. Αυτό το οποίο η ελληνική κυβέρνηση εκτίμησε είναι ότι με δεδομένο ότι πρόκειται για μια απόφαση της διοικητικής αρχής, διότι οι δευτεροβάθμιες επιτροπές ασύλου εξακολουθούν να αποτελούν διοικητική αρχή, θα πρέπει η συγκεκριμένη υπόθεση εξαιτίας των λεπτών νομικών ζητημάτων τα οποία αφορά να φτάσει μέχρι και τον τελευταίο βαθμό, δηλαδή να κριθεί σε τελευταία ανάλυση από τη δικαιοσύνη. Να. Εδώ δεν υπάρχει, δηλαδή, από το διοικητικό εφετείο το οποίο θα κρίνει επί της προσφυγής που κατέθεσε η ελληνική κυβέρνηση. Άρα λοιπόν εδώ δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να είναι κρυφό, δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να είναι σκοτεινό. Υπάρχει αντιθέτως ένας πολιτικός και νομικός χειρισμός ο οποίος θα
δώσει στην όποια απόφαση θα πάρθει σε σχέση με το άσυλο την περιοπή της... Υπουργέ, σας κατηγορεί για παρέμβαση στην δικαιοσύνη αφενός και υπάρχουν και φωνές που λένε ότι υποκύψατε τις πίεσεις του Ερντογάν, ότι ήρθε εδώ ο Ερντογάν, σας είπε και μετά εσείς αμέσως μετά, δηλαδή δεν πέρασαν λίγες ώρες και κάνατε αυτή την αίτηση. Τι εννοείται δεν πέρασαν λίγες ώρες? Νομίζω ότι η αντιπολίτευση σε σχέση με τα ζητήματα αυτά είτε δεν ξέρει τι της γίνεται, είτε σκοπίμως επιμένει να λέει ανακρίβειες και να κατηγορεί χωρίς απολύτως κανένα λόγο την ελληνική κυβέρνηση. Δεν υπάρχει καμία παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Αυτό είναι αστείο για τον οποιοδήποτε γνωρίζει τα ελάχιστα νομικά. Έχουμε απόφαση διοικητικού οργάνου κατά της οποίας κατατέθηκε αίτηση ακύρωση στο διοικητικό εφετείο. Η δικαιοσύνη τελικά θα κρίνει. Δικαστές θα κρίνουν για το αν και κατά πόσο θα πρέπει να χορηγηθεί άσυλο στον συγκεκριμένο Τούρκο. Και εδώ πρέπει να σας πω το εξής. Για πάρα πολλούς οι οποίοι λένε διάφορα ακατανόητα και νομικά παράλογα. Υπάρχει ένα θέμα σε σχέση με την προσφυγική προστασία, ξέρετε. Στη συνθήκη της Γενέβης υπάρχει η ρύθμιση η οποία λέει ότι αποκλείεται η προσφυγική προστασία για όσους υπάρχουν υπόνοιες ότι συμμετείχαν σε πραξικόπημα και σε διάφορα άλλα αδικήματα. Ποιος θα κρίνει αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν υπόνοιες για συμμετοχή ενός εκάστου από τους ετούντες σε πραξικόπημα, επειδή και αυτό έχει ακουστεί. Ποιος θα το κρίνει αυτό, ο Ερντογάν θα το κρίνει, η ελληνική κυβέρνηση θα το κρίνει, εσείς θα το κρίνετε, εγώ θα το κρίνω, όχι. Η δικαιοσύνη θα το κρίνει. Επομένως όλα γίνονται, όλα γίνονται στο φως, όλα γίνονται στο φως. Κάθε ανίκεια σύγκριση, κατά τη γνώμη μου, στην πραγματικότητα υπακούει σε πολιτικές σκοπιμότητες από κυβερνήσεις οι οποίες πολλές φορές στο παρελθόν έχουν κινηθεί με σκοτεινό τρόπο σε αντίστοιχες υποθέσεις. Επομένως, αυτό το οποίο οφείλω να σας πω είναι ότι ο τελικός κριτής σε όλες αυτές τις περιπτώσεις θα είναι και είναι η δικαιοσύνη. Άρα έχετε την ομπρέλα λοιπόν της απόφασης αυτής της τελεσίδικης. Έχουμε την ομπρέλα, έχουμε την ομπρέλα του κράτους, και αυτή την κριτική, έχουμε την ομπρέλα του κράτους δικαίου. Ότι το κάνατε για να δείξετε στην Τουρκία. Δεν κάναμε τίποτα ότι... για να δείξουμε τίποτα σε κανέναν. Έχουμε την ομπρέλα του κράτους δικαίου, έχουμε την ομπρέλα της στήρησης του νόμου, έχουμε την ομπρέλα της ένομης τάξης, η οποία προστατεύει σε όλες αυτές τις περιπτώσεις όχι μόνο εμάς, αλλά τον οποιονδήποτε ο οποίος θέλει να υπερασπιστεί δικαιώματα, να υπερασπιστεί το κράτος δικαίου, να υπερασπιστεί τη δημοκρατία. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει ισχυρότερη ομπρέλα ακριβώς από το κράτος δικαίου. Κύριε Τζανακόπουλε, όμως έχουμε την προκλητικότητα της Τουρκίας. Είχαμε τον αντιπρόεδρο της τουρκικής κυβέρνησης, ο οποίος, ο κύριο Τσαβούσογλου, ο οποίος ούτε λίγο ότι πολύ είπε ότι στην Ελλάδα συνοστίζονται τρομοκράτες, ότι υπάρχει ένας δυναμίτης που τον αφήνεται να εκραγεί και σε λίγο δεν θα έχετε χώρα. Δηλαδή πια η προκλητικότητά τους είχαμε συνηθίσει σε ένα επίπεδο. Πια υπερβαίνει τις κόκκινες γραμμές και δεν ξέρω, η ελληνική κυβέρνηση πώς μπορεί να αντιδράσει σε αυτή την ιστορία της προκλητικότητας των Τούρκων. Ήταν λίγο παραλυρηματική η συγκεκριμένη δήλωση. Εμείς πέψαμε να πούμε ότι καλό θα είναι ο κ. Τσαβούσογλου να σκέφτεται πριν να μιλάει. Δεν νομίζω ότι εκφράζει το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας. Απλώς αυτή τη στιγμή στην Τουρκία υπάρχει μια προσπάθεια από όλους τους, από όλη την πολιτική ηγεσία, είτε βρίσκεται στην κυβέρνηση είτε βρίσκεται στην αντιπολίτευση. Υπάρχει μάλλον ένας αγώνας για το ποιος θα κάνει την πιο εθνικιστική δήλωση. Νομίζω ότι αφορά, κατά κύριο λόγο τα εσωτερικά της Τουρκίας και όχι την, και όχι την Ελλάδα. Του Ερντογάν, πέρα από το κλίμα που διαμορφώθηκε στις επίσημες δηλώσεις και όλα αυτά, υπήρξε μία συμφωνία να προχωρήσουμε παρακάτω με τις ομάδες εργασίας για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, για να ξαναγίνουν κάποιες συναντήσεις. Αυτές, όλα αυτά που συμβαίνουν τώρα δυναμητίζουν το κλίμα. Θα επανασχεδιάσετε αυτή την ελληνοτουρκική προσέγγιση? Θα σας πω το εξής. Να καταγγείλουν πιο επιθετικά την τουρκική στάση. Η δική μας στάση απέναντι στην Τουρκία και κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αλλά και τώρα είναι πάρα πολύ σαφής και πάρα πολύ συγκεκριμένη. Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι θα είναι καλύτερο
και αποτελεσματικότερο και υποφελέστερο και επικοδομητικότερο και για την Τουρκία αλλά και για την ευρύτερη περιοχή, αν οι γείτονές μας ακολουθήσουν μια πολιτική σεβασμού του κράτους δικαίου, αν ακολουθήσουν μια πολιτική ειρηνική, αλληλεγγύης, συζήτησης, διπλωματικών οδών και προσπάθειας οικοδόμησης κλίματος εμπιστοσύνης, όχι μόνο με την Ελλάδα, αλλά με το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η γνώμη μου είναι ότι θα υπάρχουν εξάρσεις. Αυτή τη στιγμή βεβαίως κατανοώ ότι η τουρκική κυβέρνηση και ο κύριος Ερντογάν αλλά και οι συνεργάτες του βρίσκονται υποπίεση εξαιτίας του γεγονότος ότι θεωρούν πως ο ένας εκ των οκτώ ο οποίος πήρε άσυλο από τη Δευτεροβάθμια Επιτροπή ενεπλάκει με ενεργό τρόπο στο πραξικόπημα και γι' αυτό το λόγο καταλαβαίνω την έντασή του. Αυτό όμως σε τελευταία ανάλυση θα πρέπει να καταλάβουν οι Τούρκοι φίλοι μας ότι δεν θα το κρίνει ούτε ο κύριος Ερντογάν, ούτε ο κύριος Τσαβούσογλου, ούτε ο κύριος Τσίπρας, ούτε εγώ, ούτε εσείς. Θα το κρίνει η ελληνική δικαιοσύνη στη βάση των αρχών της δίκαιης δίκης και στη βάση των αρχών που επιβάλλει το κράτος δικαίου. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν στην Τουρκία. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν στην Τουρκία, ότι εφόσον θέλουν να προχωρήσουν σε μια λογική κλίματος οικοδόμησης εμπιστοσύνης, θα πρέπει να σεβαστούν τις ευρωπαϊκές αρχές και τις ευρωπαϊκές αξίες, και οι ευρωπαϊκές αρχές και οι ευρωπαϊκές αξίες είναι απολύτως συνδεδεμένες με το κράτος δικαίου και την τήρηση των νόμων αλλά και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων. Μάλιστα. Πριν πάμε στα ζητήματα της οικονομίας, λοιπόν, για το Σκοπιανό, πρόταση λύσης από την ελληνική κυβέρνηση που να περιλαμβάνει και τη θέση του κυρίου Καμένου θα υπάρξει. Εδώ μιλάμε για δύο διαφορετικά πράγματα. Από τη μία μεριά, εντός του 2018, ξέρετε και εσείς πάρα πολύ καλά ότι με δεδομένη και την θετική στάση που ακολουθεί η πολιτική ηγεσία της ΦΥΡΟΜ, υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας, δημιουργείται ένα παράθυρο ευκαιρίας για να επιληθεί ένα πρόβλημα το οποίο εκκρεμεί εδώ και μια 25ετία και στη χώρα μας αλλά και στη γειτονική χώρα. Η γνώμη μου λοιπόν είναι ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτό το παράθυρο ευκαιρίας, πρέπει να βρούμε τους καταλληλότερους όρους και την καταλληλότερη διαδικασία έτσι ώστε να προχωρήσουμε στην επίλυση του ζητήματος, ξαναλέω, με δεδομένη τη στάση της ηγεσίας της ΦΥΡΟΜ. Σε ό,τι αφορά την ελληνική κυβέρνηση, μην έχετε καμία αμφιβολία ότι η θέση της θα το δούμε αυτό, θα το δούμε αυτό. Θέλω να το συζητήσουμε λίγο αργότερα. Ξέρετε, αφού επιμένετε, ο κύριος Καμένος δήλωσε το εξής. Νομίζω ότι τήρησε μια υπεύθυνη στάση. Με δεδομένη την διαφορετική πολιτική και ιδεολογική του καταγωγή, με δεδομένο το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην ελληνική κυβέρνηση δύο συνεργαζόμενα κόμματα τα οποία προέρχονται από διαφορετικές πολιτικές διαδρομές και διαφορετικές πολιτικές καταγωγές, ο κύριος Καμένος δήλωσε ότι βεβαίως έχει κάποιες. Σοβαρές επιφυλάξεις σε σχέση με την προσπάθεια η οποία γίνεται. Ωστόσο, είπε και κάτι άλλο, ότι εφόσον υπάρχει μια συνολική συνένεση στο πολιτικό σύστημα, δεν πρόκειται ο ίδιος να σταθεί εμπόδιο στην επίλυση του ζητήματος. Άρα, στο γεωγραφικό ποιος μας κατηγορεί, κύριε Τζανακόπουλο, σύνθετη ονομασία, εκτιμώ ότι η κυβέρνηση εκτιμώ ότι θα υπάρξει δυνατότητα για να προκύψει η ευρύτερη δυνατή συνένεση και για να έχουμε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε το παράθυρο ευκαιρίας για την επίλυση του ζητήματος με σύνθετη ονομασία. Τώρα, επιτρέψτε μου ένα δευτερόλεπτο. Επειδή έχει ακουστεί από τη Νέα Δημοκρατία αρκετές φορές ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συνενέσει αν η κυβέρνηση δεν είναι αραγής και διάφορα τέτοια, η Νέα Δημοκρατία μου φαίνεται ότι ξεχνά την ίδια τη δική της ιστορία. Ξεχνά καταρχήν το γεγονός ότι έπαιξε τεράστιο ρόλο ώστε να μην επιληθεί το ζήτημα το 1992 και έπαιξε τεράστιο ρόλο στο να εκκρεμεί το πρόβλημα για 25 χρόνια. Θυμηθείτε μόνο για τη Νέα Δημοκρατία, η οποία μας κατηγορεί για διγλωσία, ότι στο Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών το 1992 η τότε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η μονοκομματική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είχε εμφανιστεί με δύο εισηγήσεις. Δηλαδή ήταν διαφορετική η εισήγηση του τότε Υπουργού Εξωτερικών του κ. Σαμαρά και διαφορετική η εισήγηση του τότε Πρωθυπουργού του κ. Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Επομένως, μια πολιτική δύναμη με αυτό το συγκεκριμένο παρελθόν, σε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα, είναι αρκετά περίεργο να κατηγορεί μια κυβέρνηση συνεργασίας για δίθεν διγλωσία επί του ζητήματος. Θυμηθείτε, νομίζω ότι πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό,
ότι σύμφωνα και με ρεπορτάζ που είχε κάνει η Καθημερινή πριν από κάποια χρόνια, όταν παρουσιάστηκε η εισήγηση από τον τότε Υπουργό Εξωτερικών, κύριο Σαμαρά, στο Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών το 1992, στον πρόεδρο της Δημοκρατίας τότε, τον κύριο Κωνσταντίνο Καραμαλή, είχε ρωτήσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, τον κύριο Μητσοτάκη, εσείς συμφωνείτε με την εισήγηση του Υπουργού Εξωτερικών σας? Και ο κύριος Μητσοτάκης είχε απαντήσει αρνητικά και με έμφαση. Και τότε ο κύριος Καραμαλής είχε ζητήσει την αποπομπή του κυρίου Σαμαρά από την αίθουσα όπου γινόταν το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών. Με λίγα λόγια, όχι, δεν είναι γνωστά, διότι πρέπει να τα θυμίζουμε, έχουν καταγραφεί στην ιστορία, αλλά πρέπει να τα θυμίζουμε λίγο στη Νέα Δημοκρατία, η οποία ξαφνικά τώρα θυμήθηκε ότι υπάρχει διγλωσία σε ένα ζήτημα το οποίο ταλαιπωρεί τη χώρα για 25 χρόνια, και νομίζω ότι σε αυτό στο οποίο πρέπει να εμείνουμε είναι η προσπάθεια που πρέπει να γίνει για να δημιουργηθεί η ευρύτερη δυνατή συνένεση, για να δημιουργηθεί και η αίσθηση, η εικόνα, ναι, αν θέλετε, να δοθεί το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι ένας πυλώνας σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, που βρίσκεται εδώ για να λύνει προβλήματα, ναι, και όχι για να δημιουργεί προβλήματα. Βέβαια, νομίζω ότι είμαστε στην αρχή της υπόθεσης αυτής. Ακόμα είμαστε στις διαπραγματεύσεις, ακόμα δεν έχει μπει στο τραπέζι η πρόταση για την ονομασία. Οπότε θα έχουμε πολύ χρόνο να συζητήσουμε και να δούμε και τα ειδικά θέματα. Αλλά επειδή είσαστε σήμερα πρώτη εκπομπή του 2018, για να κάνουμε και την ατζέντα. Διαβάζω συνέχεια σε τίτλους: εκλογικό το 2018, δηλαδή τα δύο βασικά κομβικά θέματα, τα πολιτικά που θα απασχολήσουν το 2018. Έχουν γίνει εκλογές στη χώρα από τον Σεπτέμβριο του 2015 μέχρι το Γενάρη του 2018, σήμερα δηλαδή. 6, 7 φορές, 8, 12, ούτε και θυμάμαι. Έχουμε κάνει το λογαριασμό. Κοιτάξτε να δείτε. Με τις τελευταίες παροχές σας κατηγόρησαν για. Και πέρσι με το μέρισμα μας είχαν κατηγορήσει. Βέβαια, η αγορά το αντιμετώπισε πολύ θετικά, είναι γεγονός αυτό, και από τα στοιχεία φαίνεται και από τις δηλώσεις των εκπροσώπων της. Αυτό όμως εσείς από την πλευρά σας ως κυβέρνηση, με τα μερίσματα, με τα επιδόματα, με αυτά τα χρήματα που δόθηκαν στην κοινωνία, μήπως μας προειδεάζετε έτσι και για ενδεχόμενο εκλογών το επόμενο? Εδώ συζητάμε για δύο διαφορετικές πολιτικές αντιλήψεις. Η μία πολιτική αντίληψη λέει ότι τα επιδόματα δίνονται για να οικοδομηθεί ένα προεκλογικό κλίμα, για να δημιουργηθεί η αίσθηση στους πολίτες ότι η κυβέρνηση βρίσκεται δίπλα τους και πάρα πολύ γρήγορα η κυβέρνηση θα προχωρήσει εκλογές. Αυτή είναι η αντίληψη που είχε το παλιό πολιτικό σύστημα. Αυτή δεν είναι η δική μας αντίληψη και νομίζω ότι το έχουμε αποδείξει από το 2015 και άρα μετά. Αποκλείουμε το 2018. Επιτρέψτε μου. Θυμάμαι πέρσι, μετά την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για την ΕΦΑΠΑΞ παροχή της 13ης σύνταξης του κοινωνικού μερίσματος ύψους 617 εκατομμυρίων ευρώ, όλοι είχαν πλημμυρίσει την δημόσια συζήτηση με προβλέψεις περί εκλογών. Τελικά η πρόβλεψη αποδείχθηκε λανθασμένη από τα ίδια τα πράγματα. Έτσι και τώρα θα φανεί, ότι η λογική της υποστήριξης των αδυνάμων, η λογική της υποστήριξης των ανέργων, η λογική της υποστήριξης των ανθρώπων οι οποίοι έχουν υποστεί τα μεγαλύτερα πλήγματα από την οχταετή κρίση, δεν έχει σε καμία περίπτωση να κάνει με τον οποιονδήποτε προεκλογικό σχεδιασμό, αλλά αντιθέτως είναι στον πυρήνα της λογικής της σημερινής κυβέρνησης. Τίποτα λοιπόν δεν μπορεί να σας βγάλει από τον προγραμματισμό για εκλογές. Ο προγραμματισμός μας, έχει ως εξής. Να ολοκληρώσουμε την τρίτη αξιολόγηση, να περάσουμε στη διαπραγμάτευση με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς αλλά και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την, για την περαιτέρω συγκεκριμενοποίηση των μέτρων του ελληνικού χρέους, να ορίσουμε το πλαίσιο της μεταμνημονιακής εποπτείας της ελληνικής οικονομίας και από εκεί θα το πούμε και αυτό. Τι σημαίνει καθαρή έξοδος? Καθαρή είναι έξοδος σημαίνει όρος, να έχουμε αλλά τον καθαρή έξοδο, τον έχετε καθαρή, εσείς, καθαρή έξοδο, αν μου επιτρέπετε τον, τον όρο αυτό τον έχει εισάγει στη δημόσια συζήτηση και ο κύριος Μοσκοβισή και ο κύριος Ντάισελμπλουμ, δεν τον έχει εισάγει η ελληνική πλευρά. Λοιπόν, τι σημαίνει λοιπόν? Είχατε και μια δημόσια διαφωνία με τον κεντρικό τραπεζίτη για αυτό το ζήτημα, για το με μπλέκετε σε πάρα πολλά θέματα και πρέπει να προλάβω να απαντήσω σιγά σιγά. Λοιπόν, να προλάβουμε. Λοιπόν, τι σημαίνει λοιπόν η
ποιος είναι μάλλον ο πολιτικός σχεδιασμός της κυβέρνησης. Ο πολιτικός σχεδιασμός της κυβέρνησης είναι να έχουμε τη δυνατότητα από τον Αύγουστο του 2018 να αναχρηματοδοτούμε το χρέος χωρίς τη στήριξη του επίσημου τομέα. Δηλαδή να μην υπάρξει νέα δανειακή σύμβαση, πράγμα το οποίο έχει αποκλειστεί από το σύνολο των πολιτικών και τεχνοκρατικών δυνάμεων που εμπλέκονται στο ελληνικό πρόγραμμα. Άρα λοιπόν βαδίζουμε στην κατεύθυνση μιας αυτοδύναμης εξόδου της Ελλάδας στις αγορές χρήματος από τον Σεπτέμβριο του 2018, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν θα λειτουργεί πλέον ο μηχανισμός επιτροπίας, που είναι πάρα πολύ απλός, αν θέλετε. Τι είναι αυτός ο μηχανισμός επιτροπίας? Ότι εμείς πρέπει να παραδίδουμε τα μεταρρυθμίσεις για να παίρνουμε χρήματα, δηλαδή να γίνονται εκταμιεύσεις δόσεων από το δάνειο το οποίο μας έχει χορηγήσει ο επίσημος τομέας, για να μπορούμε να αποπληρώνουμε το χρέος μας. Εφόσον έχουμε τη δυνατότητα να βγούμε στις αγορές χρήματος αυτοδύναμα, δηλαδή χωρίς να υπάρχει χορήγηση δανείου από την μεριά των σημερινών δανειστών μας, ολόκληρος αυτός ο μηχανισμός επιτροπίας δεν έχει πλέον βάση, δεν έχει πλέον λόγο ύπαρξης. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι δεν θα υπάρχει δημοσιονομική εποπτεία, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει εποπτεία και από το σύμφωνο σταθερότητας, αλλά και από τους κανόνες οι οποίοι υπάρχουν στην Ευρωζώνη συνολικά. Ωστόσο, νομίζω ότι αλλάζει ολόκληρη η λογική που έχει επιβληθεί στη χώρα από το 2010 και μετά, και νομίζω ότι γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ο Σεπτέμβρης του 2018 είναι ένα πολιτικό ορόσημο. Και εκεί καλά δεν θα σύντομα, ήταν όμως, αν έχετε επιτύχει όλη αυτή την πορεία που λέτε, να ζητήσετε ενδεχομένως την ψήφο του ελληνικού λαού, με δεδομένα πασφάλι καλά για εσάς. Ο λόγος για τον οποίο κάνουμε την εκτίμηση, ο λόγος για τον οποίο κάνουμε τον σχεδιασμό να εξαντλήσουμε την τετραετία έχει, αν θέλετε, δύο βάσεις. Η πρώτη αφορά το ότι η οικονομική σταθερότητα στη χώρα πρέπει να εμπεδωθεί στο βάθος του χρόνου. Mm-hmm. Επομένως, το να σταματήσεις την τετραετία και να πας σε εκλογές μόνο και μόνο για να, επειδή θεωρείς ότι είναι το κατάλληλο πολιτικό momentum, υπάρχει περίπτωση να δημιουργήσει αναστάτωση στην ελληνική οικονομία σε μια στιγμή ακριβώς όπου θα είναι η μεταβατική από την Μνημονιακή Επιτροπή στην περίοδο της σταθερότητας. Ο δεύτερος λόγος, επιτρέψτε μου γιατί θέλω να το τονίσω αυτό, είναι ότι η χώρα επιτέλους, πέραν από την οικονομική σταθερότητα, χρειάζεται και πολιτική σταθερότητα. Δηλαδή χρειάζεται μια κυβέρνηση η οποία να έχει και τη δυνατότητα αλλά και το πολιτικό σχέδιο να εξαντλήσει την τετραετία. Αυτό θα είναι μια εξαίρεση, αν θέλετε, που θα προϊονίζεται και ένα νέο κανόνα, τον κανόνα της πολιτικής σταθερότητας, η οποία επανέρχεται στη χώρα μαζί με την οικονομική σταθερότητα. Για να το κλείσουμε τώρα, ο κύριος Τουρνάρας αποτελεί εμπόδιο σε αυτή την πορεία της κυβέρνησης? Ο κύριος Τουρνάρας είναι ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, οφείλει να λειτουργεί με βάση τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές του, πάντοτε στο πλαίσιο των γενικών πολιτικών που καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο κύριος Τουρνάρας έχει τη δικιά του δουλειά, εμείς έχουμε τη δικιά μας δουλειά. Ωστόσο, το πλαίσιο εντός του οποίου οφείλει να γίνεται η δουλειά του κυρίου Τουρνάρα είναι η γενική πολιτική κατεύθυνση την οποία ορίζει η κυβέρνηση που έχει εκλεγεί από τον ελληνικό λαό. Κύριε Τζανακόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, αλλά...